Πάμε τώρα να υποδεχτούμε τηλεφωνικά τον Ευρύτη, υποψήφιο ευρωβουλευτή με το κόμμα της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης της Γερμανίας, όπου είναι επικεφαλής η Άγγελα Μέρκελ, τον κύριο Απόστολο Κελεμίδη. Σταρό Παπαθανάκη, με καταγωγή από το Βόρειο Τμήμα του Νομού. Πιο συγκεκριμένα από τα Πετρωτά Τριγώνου Ορεστιάδας, με έδρα την Στουτγκάρδη. Καλησπέρα σας, κύριε Κελεμίδη. Καλησπέρα σας από Γερμανία. Καλησπέρα σας από τον τόπο σας. Καταγωγή σας μάλλον, έτσι. Τόπο καταγωγής. Νομίζω ότι καταρχήν είναι ιδιαίτερα ευχάριστο το ότι βλέπουμε καταρχήν ελληνικής καταγωγής υποψηφίους Γερμανούς πολίτες να βρίσκονται μέσα στην λίστα των υποψηφίων ευρωβουλευτών. Ωστόσο, ακόμα περισσότερο χαιρόμαστε γιατί είναι και Θρακιώτης. Ναι, βεβαίως. Ξέρετε, γεννήθηκα και μεγάλωσα και σπούδασα στη Γερμανία οικονομικές επιστήμες, αλλά πάλι μπορώ να πω, παρόλα αυτά, είμαι βέβαια ένας από εσάς. Οι γονείς μου γεννήθηκαν στα Πετρωτά. Ανήκουν δηλαδή στην πρώτη γενιά των μεταναστών. Κοπίασαν και δημιούργησαν μια εταιρεία ποτών και τρένια Κελεμίδης, την οποία σήμερα εργάζονται περισσότερο από 40 άνθρωποι, την οποία σήμερα διευθύνουμε εγώ και η αδερφή μου Κυριακούλα Κελεμίδου. Ξέρετε, η πολιτική πάντα ήταν ένα μέρος της ζωής μου. Εδώ και 10 χρόνια περίπου ασχολούμαι με τα πολιτικά θέματα και είχα την ευκαιρία στο συνέδριο του κόμματος να εκλεχθώ στην 7η θέση της λίστας του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος της Μέρκελ, όπως είπατε, του CDU. Και βέβαια είμαι και υπερήφανος, διότι είναι ένα κόμμα που σαν βάση έχει τον άνθρωπο και βασίζεται πάνω στις χριστιανικές αξίες. Εμείς πολλές φορές το αισθανόμαστε λίγο διαφορετικά όλο αυτό, βεβαίως, κύριε Κελεμίδη. Οφείλουμε να σας πούμε εδώ στην Ελλάδα. Νομίζω ότι παρακολουθείτε και εσείς τις εξελίξεις που μας αφορούν και τις σχέσεις έτσι μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Νομίζω ότι η κυβέρνηση τα πάει εξαιρετικά με το συγκεκριμένο χώρο κόμμα, αλλά και την καγκελάριο. Ωστόσο, οι πολίτες μπορεί και να έχουν λίγο διαφορετική άποψη. Και ακριβώς αυτό θα ήθελα να ρωτήσουμε Έλληνα τον κύριο Κελεμίδη. Ως ελληνικής καταγωγής υποψήφιος ευρωβουλευτής, πώς δέχεται ερωτήματα, ποιες είναι οι συζητήσεις με τους πολίτες για τα θέματα Ελλάδας, Γερμανίας ή Ελλάδας, Ευρωπαϊκής Ένωσης? Λοιπόν, ξέρετε, εδώ οι Γερμανοί χαίρονται πάρα πολύ που οι Έλληνες πλέον έχουν μπει σε μια πορεία μεταρρυθμίσεων, που αγωνίζονται, που έχουν και πλέον να δείξουν κάποιο πλεόνασμα. Αυτά όλα δεν παίρνουν απαρατήρητα τους Γερμανούς. Είναι δηλαδή, πώς θα λέγα, σίγουρα οι Έλληνες τα βλέπουν λίγο πιο σκληρά τα θέματα αυτά όλα, διότι είναι, πώς θα λέγα, είναι σαν ο πόνος της γένας. Πρέπει να γεννηθεί κάτι καινούργιο στην Ελλάδα, και κάτι καινούργιο να γεννηθεί θέλει βέβαια σκληρό αγώνα και θέλει κόπο, θέλει ελπίδα. Εντάξει, το αντιλαμβάνεστε, και κύριε Κελεμίδη, νομίζω ότι επειδή έχετε και πολλούς συγγενείς από την Ελλάδα, αλλά και υποθέτω ότι βλέπετε και νέο κύμα μεταναστών, όπως σας ακριβώς είπατε ότι οι γονείς σας ήταν από τους πρώτους μετανάστες που φύγανε, η πρώτη γενιά. Αρχές της δεκαετίας του 60. Έχω την αίσθηση ότι τώρα θα αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει και μια δεύτερη γενιά μεταναστών, η οποία φεύγει αυτό το χρονικό διάστημα από την Ελλάδα, όχι γιατί δεν μπορεί να παλέψει, αλλά γιατί δεν μπορεί να ζήσει. Ναι, σίγουρα. Οι δουλειές είναι τώρα βέβαια περιορισμένες. Πρέπει να γίνουν και καινούργιες εργασίες. Και εμείς εδώ στην εταιρεία μας βέβαια κάθε μέρα σχεδόν έχουμε ερωτήσεις για θέσεις εργασίας. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται για μία ακόμη φορά σε αυτή τη χώρα, κύριε Κελεμίδη, και με τους Στρακιώτες, οι οποίοι διεκδικούν έτσι τη ζωή τους έξω από τα σύνορα και να μπορέσουν να ζήσουν, να συντηρήσουν τις οικογένειές τους, γιατί πολλές από αυτές τις οικογένειες, κύριε Κελεμίδη, έχουν φτάσει στα όρια της εξαθλίωσης. Μπορεί να υπάρχει ο πόνος της γένας όταν γίνεται μεταρρυθμιστικά κάτι καλό, αλλά υπάρχει και ο πόνος της απώλειας, της ποιότητας ζωής, της τροφής πολλές φορές, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, σίγουρα. Κύριε Κελεμίδη, αυτά τα θέματα θα έχουμε τη δυνατότητα και στην πορεία να τα συζητήσουμε όταν θα πηγαίνουμε προς τις ευρωεκλογές. Αλλά θα ήθελα να θέσω το ερώτημα και με αυτό να κλείσουμε και την επικοινωνία μας.
πώς αυτή τη στιγμή τοποθετείται η ελληνική ομογένεια στα πράγματα της Στουτγκάρδης. Δηλαδή βλέπουμε να υπάρχει μια ευρύτερη αναγνώριση του ρόλου της ελληνικής ομογένειας στη Στουτγκάρδη και στο κρατήδιο της Βάδης Βρετεβέργης. Ναι, βέβαια. Εδώ όλοι χαίρονται για την υποψηφιότητά μου. Συγκεκριμένα ρωτάτε. Βεβαίως. Ναι. Βέβαια, εδώ όλοι με αγωνία περιμένουμε τώρα τις εξελίξεις. Είναι εκλόγιμη η θέση εντωμεταξύ, Σταύρο. Ορίστε. Το κύριο Παπαθανάκη ρωτάω. Και εσάς βεβαίως, είναι εκλόγιμη η θέση, η 7η θέση που σας έδωσαν είναι μια θέση στην οποία μπορεί να είστε και ευρωβουλευτής αύριο, να εκπροσωπείτε δηλαδή το κόμμα το συγκεκριμένο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ναι, προς το παρόν μιλάμε για πιθανότητες περίπου 50 με 60 στα 100, το λιγότερο. Μάλιστα. Είναι πολύ μεγάλες πιθανότητες, σαφέστατα. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε, πριν 10 κίνηση... χρόνια είχαμε 8 βουλευτές από τη Βάδη Βρετεβέργη. Πριν 5 χρόνια είχαμε 6. Ο 7ος χάθηκε για λίγους ψήφους. Και τώρα η CDU πάει σχετικά πολύ καλά. Mm-hmm. Διότι έχει κάνει και καλή πολιτική βέβαια. Οπότε η επιτυχία της πολιτικής της CDU θα είναι βέβαια και μια επιτυχία δικιά μας, έτσι. Mm-hmm. Υποθέτω ότι θα φυσικά, αν εκλεγείτε, θα δουλέψετε υπέρ των συμφερόντων του τόπου όπου κατοικείτε, όπου ζείτε, όπου θέλετε να δείτε να αναπτύσσετε, αλλά θα είναι μέσα στο πίσω μέρος έστω του μυαλού σας και ο τόπος καταγωγής σας, αλλά και αυτή η χώρα, εάν κληθείτε να βοηθήσετε. Για να δώσω και συνέχεια στο ερώτημά σου, Έλληνα, θα πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Κελιμίδης ήταν με τον εντεταλμένο υπουργό, τον κύριο Φούχτελ, πρόσφατα στην περιοχή. Και είχε μια εμπειρία για τον τρόπο που προωθούνται κάποια θέματα μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Έτσι δεν είναι, κύριε Κελιμίδη? Δεν μπορεί να φανταστείτε δηλαδή πόσο περήφανος θα ήμουν εάν όντως θα γινόμουν ευρωβουλευτής και θα μπορούσα να φέρω σε επαφή και εδώ τις τοπικές κοινωνίες της Βάδη Βρετεβέργης με κάποιες τοπικές κοινωνίες της Ελλάδος και να ανταλλάξουμε γνώσεις και ιδέες και να βρούμε λύσεις για καινούργιες θέσεις εργασίας. Αυτό ήταν ένα τεράστιο όνειρο. Εμείς σας το ευχόμαστε να μην είναι μόνο όνειρο, να εκπληρωθεί, κύριε Κελιμίδη, και να σας δούμε βεβαίως εκλεγμένο ευρωβουλευτή, να παλεύετε για τα κοινά πλέον συμφέροντα των δύο χωρών. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, χαιρετισμού στην ελληνική κοινότητα, η οποία ξέρουμε ότι μας παρακολουθεί και μέσω διαδικτύου και μάλιστα πολύ φανατικά, οφείλω να πω, σε όλους τους ομογενείς εκεί, οι οποίοι και μας παρακολουθούν από την περιοχή. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνέντευξη. Και εμείς το ίδιο. Καλό σας βράδυ. Στο πλαίσιο της πανελλαδικής καμπάνιας «Δούλεψέ το», με θέμα την απασχόληση των νέων και την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, η ΟΝΕΔ Εύρου διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με θέμα την ανάπτυξη και τον τουρισμό. Στην εκδήλωση θα συζητηθούν οι προοπτικές ανάπτυξης για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, τα προγράμματα επιδότησης νέων στον τουρισμό, αλλά και η εργασιακή διέξοδος που προσφέρουν στους νέους ο πρωτογενής τομέας και ο τουρισμός της χώρας.